τα ονόματα των δρόμων στα οποία είχαν αλλάξει επί Χούντας για διάφορους λόγους έπρεπε να αποκατασταθούν. Δεν έγινε επί προηγούμενων διοικήσεων. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται τώρα. Η αποκατάσταση κάποιων ονομάτων που μπήκαν βία χωρίς την έγκριση της όποιας κοινότητας ή του όποιου πληθυσμού που κατοικούσε σε εκείνη την περιοχή είναι απαράδεκτο και πρέπει να επανέλθουν αυτά. Δεν μπορεί αυτή η πόλη, σε αυτή την πόλη να συμβιώνουν οι θύτες με τα θύματα. Δεν μπορεί να ιδρύουμε στην πόλη αυτή μουσείο και εκπαιδευτικό κέντρο για το ολοκαύτωμα και από την άλλη μεριά να έχουμε τα ονόματα στους δρόμους της πόλης αυτών που συνεργάστηκαν καθεοδήποτε τρόπο με τα γερμανικά στρατεύματα. Είμαστε υπέρ στην να δοθεί η τιμή για τον Αλμπέρτο Νάρ και νομίζουμε ως παράταξη ότι έχουμε αργήσει ήδη αρκετά. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς κραυγές, χωρίς ιδιοληψίες, χωρίς να λειτουργεί με διχαστικές τάσεις και επιθυμίες. Σε αυτή τη μαρτυρική πόλη, σε αυτή την πόλη που 50.000 άνθρωποι πήγαν στο Auschwitz, δεν μπορούμε να τιμούμε ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Έχει σημασία με λίγα λόγια ποιους τιμά μια πόλη και μια χώρα και ποιους αγνοεί. Δεν τις πρέπουν τις πόλεις μας και των ηρωικών λαϊκών της αγώνων σαν το 36 να τιμά όσους δεν το αξίζουν. Η ιστορία δεν είναι άσπρο μαύρο. Η ιστορία είναι αυτό που είναι. Εάν κάποιοι κάνανε λάθη, κάνανε. Η θέση της οικογένειας Χρυσοχοΐου είναι ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης οφείλει και πρέπει να τιμήσει τον Αλμπέρτο Νάρ, δίνοντας το όνομά του σε δρόμο της πόλης. Εκτιμούμε όμως ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει με τη σπήρωση και την προβολή του νεκρού Χρυσοχοΐου. Αναζητήσαμε την έκθεση του ΚΙΘ στη συνέχεια, του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα μονομερές και μεροληπτικό κείμενο που συντάχθηκε προφανώς για να εξυπηρετήσει το σκοπό της μετονομασίας. Δεν γίνονται έτσι έρευνες, ούτε δίνονται κατά παραγγελία στο ΚΙΘ ή οποιασδήποτε τέτοιες έρευνες. Δεν είναι κανένα κέντρο το οποίο πληρώνεται για να κάνει μία αυτή. Είναι ένα κέντρο ιστορικό, το οποίο έχει τους ανθρώπους, τους ιστορικούς, για να κάνουν αυτή την έρευνα. Από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης προσκομίστηκαν με αριθμό πρωτοκόλλου 1654 στις 11/10/17 τα πληρωματικά στοιχεία με ιστορική τεκμηρίωση 32 σελίδων αναφερόμενα στο βιογραφικό του στρατηγού Αθανασίου Χρυσοχοΐου.